Για μια χρονιά τα μέλη του Συλλόγου Μέρινα διοργανώνουν το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 10.30 το πρωί. Στόχος του Συλλόγου με τη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι η οικονομική στήριξη οικογενειών της πόλης που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, χριστουγεννιάτικα γλυκά και ποτά θα μπορέσουν να αγοράσουν οι πολίτες Αλεξανδρούπολης από το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ που διοργανώνει και φέτος ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Μέριμνα. Το μπαζάρ θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στο φουαγέ του Δημαρχείου. Όπως βλέπετε, έχουμε ετοιμάσει εδώ διάφορα χειροποίητα όλα, γλυκά, κουταλιού, μαρμελάδες, διάφορα άλλα γλυκά, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, κέικ, τα περισσότερα είναι νηστίσματος και διάφορα ποτά. Τα έχουν ετοιμάσει όλα μέλη του συλλόγου μας, καθώς και φίλες του συλλόγου. Είναι όλα φτιαγμένα με πολύ αγάπη, με διάθεση προσφοράς και με πολύ μεράκι. Η πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε τους πολίτες να συμβάλλουν στην προσπάθεια αγοράζοντας τα προϊόντα, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουν οικονομικά οι οικογένειες της Αλεξανδρούπολης που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Καλούμε τους συμπολίτες μας να έρθουν την Κυριακή το πρωί στο κέντρο της πόλης, να κάνουν τη βόλτα τους, να κάνουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους και έτσι με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν και αυτοί στο έργο του Συλλόγου. Διότι η Μέριμνα είναι ένας καθαρά φιλανθρωπικός σύλλογος, είναι από τους παλαιότερους συλλόγους της πόλης μας και λειτουργεί από το 1949 στην Αλεξανδρούπολη. Έργο του συλλόγου είναι να ενισχύει οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα, πρόβλημα υγείας και περισσότερη βαρύτητα δίνουμε στις οικογένειες όπου υπάρχουν παιδιά και μάλιστα ανήλικα παιδιά. Διακόσμηση εσωτερικών χώρων Ανέστογλου. Δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Δωρεάν συμβουλές από έμπειρους διακοσμητές. Δωρεάν μεταφορά και τοποθέτηση των επίπλων. Ευέλικτη πολιτική πληρωμών. Επίπλο Ανέστογλου. Ομορφαίνουμε τον εσωτερικό σας χώρο. Λοιπόν, σε ποια περιοχή της Ελλάδος ζει ο αγριόκουρκος? Εκεί που ζουν σπάνια ζώα και φυτά, γιατί ακόμα η φύση είναι πλούσια και αγνή. 50 χρόνια τώρα, αυτή η σπάνια φύση μας δίνει απλόχερα ένα πυκνό, γλυκό, ξεχωριστό γάλα. Αχ, Ροδόπη! Μπράβο, Ροδόπη! Το βρήκε! Γάλα Ροδόπη, η φύση και η παράδοση του τόπου μας σε ένα ποτήρι γάλα. Η Αματικά Λουτράτ.